ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για την ιδεολογία θα μιλήσει η Δέσποινα, που ασχολείται με τις ακροδεξιές ιδεολογίες. Δεν είμαι ειδικός αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι θες να μιλήσουμε για τις γαλλικές εκλογές, που τις ανέφερες. Όχι, εντάξει. Άρα, θα ξεκινήσω από το πώς φτάσαμε στη δικτατορία και ποιες ήταν οι τοποθετήσεις του πολιτικού κόσμου και λίγο θα επεκταθώ μετά κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Αλλά θέλω να ξεκινήσω ότι μετά την ανατροπή του Γεωργίου Παπανδρέου, της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, στις 15 Ιουλίου του 1965, η δικτατορία αρχίζει να γίνεται μία πιθανή διέξοδος από την πολιτική κρίση. Και λέω πιθανή διέξοδος, διότι οι εκλογές αποκλείονται από τον Κωνσταντίνο από την αρχή. Όταν συγκροτείται το Συμβούλιο του Στέμματος αρχή Σεπτεμβρίου του 1965 για να αντιμετωπίσει με την πολιτική κρίση μετά και τη δεύτερη καταψήφιση κυβέρνησης αποστατών, πρώτα του Νόβα μετά του Τσιριμόκου, αυτό το οποίο τίθεται στο τραπέζι είναι ότι αποκλείεται να οδηγηθούμε σε εκλογές. Οι εκλογές αποτελούν σταθερό αίτημα της Ένωσης Κέντρου, του Γεωργίου Παπανδρέου δηλαδή, και της ΕΔΑ. Μία προσπάθεια που γίνεται στο Συμβούλιο του Στέμματος από τον Παναγιώτη τον Κανελόπουλο να πει ότι αν αναλάβουν την κυβέρνηση το δεύτερο κόμμα που ήταν ιερέ, δέχομαι να πάμε σε εκλογές στις συνταγματικές προθεσμίες, του στήχησε μία έτσι σκληρή αντιπαράθεση με τα υπόλοιπα στελέχη της ΕΡΕ. Στα δοκίμια από τα ιστορικά που είναι ένα είδος αυτοβιογραφίες, λέει ότι η συνάντηση που είχαμε τους επιτελείς της ΕΡΕ την επόμενη μέρα ήταν για μένα πολύ δραματική. Άρα η πορεία προς τις εκλογές φράζεται. Τι απομένει επομένως? Να καταρρεύσει η δυναμική της Ένωσης Κέντρου και να διαμορφωθεί ένα, ας πούμε, πλειοψηφικό εθνικό μέτωπο, το οποίο να επικρατήσει αν και όταν γίνουν εκλογές και υπό ποιες συνθήκες και γίνουν. Αυτή η σύγκληση είναι εξαιρετικά προβληματική και δεν υλοποιείται ποτέ. Αν θέλετε να πούμε ότι έχουμε τρεις πηγές εξουσίας εντός της συντηρητικής παράταξης, πέραν του Κέντρου και της Αριστεράς. Είναι το Στέμμα, είναι ο αυτοεξόριστος Κωνσταντίνος Καραμαλής και είναι και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο τυπικά αρχηγός της ΕΡΕ. Μεταξύ τους δεν υπάρχει καμία συνεννόηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από όταν φεύγει το 1963 από την Ελλάδα δεν συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο καμία στιγμή. Αν θέλει, μπορεί να του διαμηνήσει με κάποιον συνεργάτη του κάτι, αλλά προσωπική επαφή δεν υπάρχει καμία. Μέχρι και την κήρυξη της δικτατορίας, κάποια στιγμή του στέλνει ο Κωνσταντίνος αντιπρόσωπο, τον Πίτσιο. Και ο Καραμαλής, την πρώτη φορά που τον στέλνει, του απαντάει ότι εγώ είμαι τώρα διακοπές και δεν μπορώ να σε δω. Και τον συναντά μετά από ένα μήνα. Και αρνείται και τις προτάσεις του Μπίτσιου. Αν δείτε την αλληλογραφία Κωνσταντίνου Καραμαλή, Παναγιώτη Κανελόπουλου, είναι εξαιρετικά διαλυματική. Και σίγουρα δεν είναι ο άνθρωπος που έχει την εμπιστοσύνη του Καραμαλή. Άρα έχουμε στο χώρο της συντηρητικής παράταξης μία απόλυτη δυσκολία συνεννόησης. Μέσα σε αυτήν τη δυσκολία συνεννόησης, αυτός που αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο του εκπροσώπου, του ηγέτη, είναι δυστυχώς για αυτόν, όπως αποδείχθηκε, ο Κωνσταντίνος. Ένας απολύτως ανώριμος και υπερφύαλος νεανίας. Άρα το θέμα της δικτατορίας μπαίνει στο τραπέζι από την αρχή. Ένα χρόνο πριν τη δικτατορία, την άνοιξη του 1966,
αυτός που αναλαμβάνει να το θέσει σε δημόσιο διάλογο είναι ο Σάββας Κωνσταντόπουλος, με τέσσερις διαλέξεις στο Χίλτον. Στις διαλέξεις αυτές παρίσταται το σύνολο σχεδόν της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΕΡΕ, ακόμα και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, για να συγχαρούν τον Σάββα τον Κωνσταντόπουλο για την εμπεριστατωμένη ανάλυση την οποία προχωράει. Η οποία, κατά τη γνώμη μου, συμπυκνώνεται σε μία φράση που έτσι, μου αρέσει να την παραλαμβάνω, ότι αν η κάλπη προσλάβει τη μορφή της Λεμιτόμου, δεν υπάρχει άλλη έξοδος από την δικτατορία. Η κάλπη είναι το φόβητρο. Η προσπάθεια η οποία γίνεται στα τέλη του 1966 για ένα συμβιβασμό μεταξύ Γεωργίου Παπανδρέου και Παναγιώτη Κανελόπουλου υλοποιείται, υπάρχει το πρωτόκολλο, αλλά στην πραγματικότητα τορπιλίζεται αμέσως λίγο μετά την υπογραφή της. Η βασική εκδοχή, αυτό είναι ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική επιστολή του Κωνσταντίνου Καραμαλή στον Κωνσταντίνο Τσάτσο, ήδη από την άνοιξη του 1966, που μιλάει για μια ήπια και ελεγχόμενη εκτροπή και η οποία πρέπει να είναι σύντομη, ελεγχόμενη και να οδηγήσει σε μια συγκρότηση κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης, η οποία αφού κάνει και δείξει θα επαναφέρει τον ομαλό πολιτικό βίο, έχοντας προηγουμένως εξουδετερώσει την απειλή της Ένωσης Κέντρου. Αυτή η επιστολή που έχει ο Καραμαλής δημοσίευσε στο αρχείο του μετά, εκείνη τη στιγμή δεν ήταν φρόνιμο να δημοσιευθεί, νομίζω ότι διαμορφώνει μία στάση σημαντικής μερίδας της συντηρητικής παράταξης και κυρίως ηγετικών στελεχών, για το ποια μπορεί να είναι η έξοδος από το αδιέξοδο. Υπάρχει βέβαια και η πιο αμιγώς φιλοχουντική μερίδα που εκφράζεται από τον Παναγιώτη Πιπινέλη που είδαμε μετά να αναλαμβάνει υπουργός εξωτερικών και τον επιερέ πρόεδρο της Βουλής, τον Κωνσταντίνο Ροδόπουλο, ο οποίος και αυτός είναι φιλοδικτατορικός. Και φυσικά υπάρχει και η πιο μετριοπαθής μερίδα, η οποία όμως και αυτή, δηλαδή Παναγιώτης Κανελόπουλος, Παναγιώτης Παπαλιγούρας, Γεωργίος Ράλης, η οποία όμως και αυτή, το μέσα Μαρτίου του 67, συγγνώμη, ένα μήνα πριν από την δικτατορία, υπόσχονται στον Κωνσταντίνο ότι αν χρειαστεί, θα καταφύγουμε στο άρθρο 91 του Συντάγματος που επιτρέπει κάποια αναστολή δια άρθρων. Βέβαια, αυτό το άρθρο προέβλεπε τη δυνατότητα αναστολής ορισμένων άρθρων του Συντάγματος σε περίπτωση που υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη, αλλά έπρεπε να επικυρωθεί μέσα σε ένα μήνα από τη Βουλή. Τώρα, αυτές είναι οι βασικές τάσεις στην συντηρητική παράταξη. Στην κεντρώα παράταξη έχουμε και εκεί ένα ρήγμα μεταξύ του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί πιθανό να βρεθεί ένα συμβιβασμό, τον επιχειρεί στα τέλη του 1966. Δεν τον διασφαλίζει όμως. Δηλαδή, ο συμβιβασμός ο οποίος γίνεται και στον οποίο στο πρωτόκολλο ο Γιώργος Παπανδρέου δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την ΕΔΑ μετακλογικά, δεν συμπληρώνεται από ένα τουλάχιστον βασικό σημείο που θα ήταν ότι αμνηστεύεται η υπόθεση του Ασπίδα, την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Κωνσταντίνος ως βασικό στοιχείο στις τρεις επιστολές που έστειλε στον Γιώργο Παπανδρέου. Εφόσον δεν αμνηστεύεται η υπόθεση του Ασπίδα, υπάρχει πάντα σε εκκρεμότητα η σύλληψη του Ανδρέα Παπανδρέου. Εάν δείτε την αλληλογραφία που γίνεται ακόμα και τις τελευταίες μέρες πριν από τη δικτατορία, όταν ανατρέπεται η
μεταβατική κυβέρνηση Παρασκευόπουλου που έχει συγκροτηθεί για να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές 28 Μαΐου. Το βασικό πρόβλημα μέσα μόλις κλείσει η Βουλή. Εάν τον συλλάβουμε, θα τον κάνουμε ήρωα. Αν δεν τον συλλάβουμε, θα προκαλέσουμε και οπάθεια στην παράταξή μας. Είναι επιστολή δικιά του. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου οδηγείται σε σαφώς πιο ξημένη τοποθέτηση σε σύγκριση με τον πατέρα του. Προφανώς, υπολογίζοντας λάθος τα δεδομένα, δηλαδή χαρακτηριστικό ότι ενώ φοβάται την κήρυξη δικτατορίας και δεν κοιμάται στο σπίτι του για αρκετές μέρες πριν από τη δικτατορία, το βράδυ εκείνο, Πέμπτη προς Παρασκευή, είναι πια ήσυχος ότι δεν θα γίνει δικτατορία και πηγαίνει και κοιμάται στο σπίτι του που τον πιάνουν. Και αν σκεφτείτε λίγο τις ημερομηνίες, είναι σαφές ότι τότε θα γινότανε. Από τις 23 Απριλίου είναι Κυριακή των Βαΐων και ξεκινάνε οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και του Γεωργίου Παπανδρέου Θεσσαλονίκη. Μετά ακολουθεί Μεγάλη Εβδομάδα, το οποίο δεν πακάνε καμιά απαγόρευση κυκλοφορίας, Μεγάλη Εβδομάδα. Και μετά μπαίνουμε στην καθαυτό προεκλογική περίοδο. 28 Μαΐου είναι. Λοιπόν, άρα η διστακτικότητα των στρατηγών που συνεδριάζουν την 5η 20 Απριλίου με αντικείμενο την κήρυξη δικτατορίας και αναστολή των άρθρων του Συντάγματος και δεν υπολογίζουν αυτά τα στοιχεία, το σχέδιο έτσι κι αλλιώς ήταν έτοιμο. Το σχέδιο Προμηθεύς που υποτίθεται ότι είναι για την αντιμετώπιση κάποιας κομμουνιστικής ανταρσίας κτλ. Έχει επικαιροποιηθεί ήδη από τις αρχές Μαρτίου με εντολή Σπαντιδάκη προς τον εκτελεστικό βραχίωνα της Χούντας των Στρατηγών που είναι η ομάδα Παπαδόπουλου. Οι οποίοι το επικαιροποιούν και ήδη από τότε συντάσσουν και το συμπληρωματικό κατάλογο συλλήψεων. Γι' αυτό το αναφέρουμε στη βιβλιογραφία, η έραξη είναι 20%. Δεν ήταν 20%, ήταν πολύ λιγότερο. Αλλά είναι προφανώς ότι ένα σχέδιο που προβλέπει την αντιμετώπιση της κομμουνιστικής ανταρσίας δεν προβλέπει τη σύλληψη του Πρωθυπουργού, ούτε του Αρναούτ, που είναι επικεφαλής του στρατιωτικού του βασιλιά. Λοιπόν, αυτό το επικαιροποιημένο σχέδιο πλέον το εφαρμόζουν οι ίδιοι, διότι δεν είχαν άλλη προθεσμία. Το πολύ άντε να το κάνανε και στις 22. Μετά είχαν χάσει το παιχνίδι. Πώς αντιμετωπίστηκε αυτό και τελειώνω για να μην μακρηγορώ. Το πρωί της 21ης Απριλίου έχει συλληφθεί ο Κανελόπουλος, ο Παπαλιγούρας, υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος δεχόταν και τους πραξικοπηματίες πριν να το εκφράσουν τις ανησυχίες τους, ως αξιωματικούς, ενώ ο Ράλης περιφέρεται στο δρόμο και δεν ξέρει τι να κάνει. Προσπαθεί να επικοινωνήσει και δεν πετυχαίνει τίποτα. Η υπόλοιπη κυβέρνηση δεν έχει συλληφθεί. Κανείς. Ο Αθανάσιος Φροντιστής, που είναι υπουργός και έχοντας διατελέσει πρώην ΓΕΘΑ, αρχηγός ΓΕΘΑ και αρχηγός του ΙΔΕΑ, καταλαβαίνει αμέσως ποιοι έχουν κάνει το πραξικόπημα. Ξεκινάει λοιπόν με το αυτοκίνητό του από την Κλειφάδα, κάπου εκεί που έμενε, μαζεύει τους υπόλοιπους υπουργούς ή όσους ήταν διαθέσιμοι, τους ανεβάζει στην Αθήνα, συνεδριάζουν στο σπίτι του Αθανάσιου Τσαλδάρη και αποφασίζουν να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Ναι. Αυτή ήταν ο διχασμός, η τριχοτόμηση της συντηρητικής παράταξης. Και προφανώς αυτό ήταν έτσι ένα βασικό στοιχείο, το ότι δεν αντιδρούν η κυβέρνηση, η ενενεργία κυβέρνηση, που διευκόλυνε μαζί με την, του Κωνσταντίνου, από βλακεία που δεν κατάλαβε τι του γινότανε, ή τέλος πάντων αδυναμία οποιαδήποτε αντιδράση, θεωρώντας ότι εάν τα έχει χαμογελάει στη φωτογραφία, αυτό θα δώσει σήμα στον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ πολύ.